Καλημέρα σας λοιπόν. Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την επιστολή στον Υπουργό. Αυτό που πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει διαχρονικά μια επιστολή από όλους τους συλλόγους γονέων και από τις Ενώσεις Συλλόγων Γονέων Μαθητών ανά την Ελλάδα στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού στο γραφείο του για όλα αυτά τα θέματα που ταλαιπωρούν και ταλανίζουν για χρόνια και χρόνια την παιδεία στα ελληνικά, στα δημόσια δωρεάν, στα δημόσια σχολεία. Τη δημόσια δωρεάν παιδεία, η οποία σιγά σιγά όπως πάει το πράγμα, ούτε δημόσια είναι, ούτε δωρεάν. Τα προβλήματα διαχρονικά, τα ξέρουν οι υπουργοί, δεν κάνουν τίποτα, κοφεύουν. Έλλειψη καθηγητών, έλλειψη δασκάλων, παράλληλες στηρίξεις που δεν υπάρχουν ή έρχονται από τα μέσα και μετά τις σχολικής χρονιάς, άρα δώρον άδωρον για τα παιδιά. Σχολικοί νοσηλευτές, πάρα πολλά παιδιά με σοβαρά χρόνια προβλήματα, τα οποία χρήζουν σχολικού νοσηλευτή, αλλά τον παίρνουν συνήθως στα μέσα της χρονιάς και αν τους τον δώσουν από την αρχή, σύντος είναι για κάποιες ώρες. Δηλαδή, ένας παιδί με παιδικό διαβήτη για 4 ώρες έχει ανάγκη σχολικού νοσηλευτή, για άλλες 4 ώρες δεν έχει ανάγκη, τον δίνουν σε κάποιο άλλο παιδί. Λες και όταν έρθει η ασθένεια θα χτυπήσει την ώρα που είναι νοσηλευτής εκεί και όχι μετά που θα φύγει, κοιμάται η ασθένεια. Πολλά τέτοια θέματα, έλλειψη χώρων στα σχολεία μας, ειδικά στο Ηράκλειο. Έχουμε φτάσει να κόβουμε κορδέλες και να χειροκροτούμε σχολικές μονάδες που είναι containers. Τα έχετε δει, τα έχουμε δει όλοι μας. Τίνει να γίνει μόδα. Πλέον να χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε ένα κοντέινερ, να χτίζεται ένα κοντέινερ τάχαμος και να το ονομάζουμε σχολείο ή να γεμίζουν οι αυλές των σχολείων με επιπλέον αίθουσες κοντέινερ. Γιατί όλα τα σχολεία του Ηρακλείου, πάρα πολλά, η χωρητικότητά τους είναι, ξέρω εγώ, στα 200 παιδιά και αυτή τη στιγμή φιλοξενούν 400. Υπάρχει σχολείο εδώ κάπου στο Ηράκλειο, στις Μεσαμπελιές, που είναι για 400 τόσα παιδιά και αυτή τη στιγμή έχει μέσα 1000. Ακούστε το νούμερο, 1000. Και πολλά άλλα τέτοια διάφορα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν διαχρονικά υπάρχει μια επιστολή διαμαρτυρίας στα χέρια του κάθε υπουργού, μήπως και αποφασίσει να σκύψει πάνω στα προβλήματα που έχει η παιδεία ανά την Ελλάδα, όχι μόνο στην Κύριε Χατζηγεωργίου, ζητήσατε να τον δείτε, ζητήσατε συνάντηση μαζί του για να θέσετε αυτά τα θέματα και αρνήθηκε, δεν σας απάντησε, επικαλέστηκε φόρτο εργασίας, τι απ' όλα. Πάντα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια συνάντηση με τον εκάστοτε υπουργό, άλλοτε γίνεται, άλλοτε γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση και σχετικά με την επιστολή, όλο αυτό έτσι όπως το βλέπετε είναι γραμμένο, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να καταδείξει το πρόβλημα ότι ο εκάστοτε υπουργός παιδείας κοφεύει. Εξού και κύριε Υπουργέ, δεν μας απαντήσατε στην επιστολή μας. Γιατί πάντα υπάρχει μια επιστολή κατατεθειμένη στα γραφεία του Υπουργού, στο γραφείο του Υπουργού. Πολλές φορές έχει ζητηθεί να γίνει συνάντηση με τους υπουργούς και πάντα ή αρνούνται ή βρίσκουν τρόπους να αποφύγουν ή υπόσχονται πράγματα τα οποία τελικά δεν κάνουν. Και δεν μιλάμε μόνο για τα υπουργεία, μιλάμε και για τοπικά. Να το φέρω και λίγο σε πιο τοπικό στα δικά μας, εδώ στο σπίτι μας, στο Δήμο Ηρακλείου. Πάρα πολλές φορές έχουμε ζητήσει να λυθούν προβλήματα στα σχολεία. Υποσχέσεις που μένουν υποσχέσεις και τίποτα άλλο. Μα ούτως ή άλλως τα σχολεία. Μήνα Νοέμβρη, ακόμα να ψάχνουμε να βρούμε πώς θα συνδέσουμε ρεύμα σε ένα σχολείο που του βάλαμε 3 αίθουσες containers. Και ακόμα ψάχνουμε να δούμε πώς θα συνδέσουμε το ρεύμα. Και διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Μόνιμα λοιπόν τα προβλήματα που ταλανίζουν τα παιδιά μας και εμάς τους γονείς τελικά. Δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, είναι και εμείς οι γονείς βασανιζόμαστε μαζί με τα παιδιά μας. Εμείς ως Ένωση Γονέων, το σίγουρο είναι ότι είμαστε δίπλα στα παιδιά, δίπλα στους αγώνες τους, δίπλα στις αγωνίες τους, δίπλα στις ανάγκες τους. Σήμερα έχουν προγραμματίσει πανελλαδικό μαθητικό συλλαλητήριο όσον αφορά το Ηράκλειο, είναι στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10.30. Εκεί λοιπόν ας πάμε όλοι μαζί, γονείς, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές, να φωνάξουμε όλοι μαζί για το δίκαιο των παιδιών μας, για τη γνώση των παιδιών μας. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Καλό θα κάνει. Μαθητές, φοιτητές. Μαθητές, φοιτητές, γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές, οι πάντες πρέπει να είμαστε σήμερα εκεί. Ναι, είναι μαθητικό, φοιτητικό, πανελλαδικό συλλαλητήριο.
Είναι μόνο τα θέματα τα οποία απασχολούν τα σχολεία, είναι το κτηριακό, είναι οι ελλείψεις σε καθηγητές ή τα μπαίνουν πάντα. Και επιμέρους θέματα. Είναι οι παράλληλες στηρίξεις, η έλλειψη καθηγητών, η μονιμοποίηση καθηγητών που δεν υπάρχει, η έλλειψη σχολικών τροχονόμων, η έλλειψη σχολικών νοσηλευτών, η έλλειψη σχολικών κτηρίων, τα σχολικά γεύματα που θα έπρεπε να έχουν μπει στα σχολεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπαίνουν. Και όλα αυτά τα προβλήματα που βασανίζουν τα παιδιά μας και μας τους γονείς εν γέννη. Μάλιστα. Στις 10 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά λέτε ότι αυτά τα μαθητικά φοιτητικά συλλαλητήρια έχουν για σήμερα προγραμματιστεί να γίνουν σε όλη την Ελλάδα με τα παραπάνω αιτήματα. Ξέρετε, σε αυτά τα οποία είπατε επιστολή διαχρονική πάντα προς τον Υπουργό Παιδείας, αλλά στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, αλλά και τα παραδείγματα τα οποία αναφέρετε μέσα είναι ενδεικτικά μιας κατάστασης που καλούνται να βιώσουν τα παιδιά, όπως είναι ενδεικτικό και αυτό το οποίο αναφέρεται, σας γράφουμε τα νέα μας αφού δεν εδεήσατε να δεχθείτε να δείτε εκπροσώπους μας. Ο Πέτρος, η Χριστίνα, ο Γιώργος, η Ελένη, η Μαρία, η Ζωή και ο Σταμάτης, τα παιδιά σας, τα οποία περνούν μέσα από πάρα πολλές διαδικασίες και τελικά το σχολείο τα πονάει περισσότερο. Έτσι. Αυτό είναι η αλήθεια. Το σχολείο θα έπρεπε να είναι χαρά για τα παιδιά, αλλά δυστυχώς έχει φτάσει στο σημείο να τα πονάει. Να τα πονάει για πολλούς λόγους. Για τους λόγους αυτό που σας είπα, ότι δεν έχουν καθηγητές στα μέσα της χρονιάς, ότι δεν έχουν μια παράλληλη στήριξη όταν ένα παιδί χρειάζεται, δεν έχουν σχολικό νοσηλευτή. Προχθές σε ένα σχολείο εδώ του Ηρακλείου, ένα παιδί χτύπησε πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα και κλήθηκε η μητέρα του να το πάει στο νοσοκομείο, γιατί δεν υπήρχε ένα σχολικό νοσηλευτή. Και ξέρετε, ένα παιδί χτυπήσει άσχημα και πες και χτυπήσει. Απαγορεύεται ο καθηγητής να κάνει οτιδήποτε ο δάσκαλος. Πρέπει να έρθει ή ο γονέας ή να έρθει ασθενοφόρο. Ήρθε ο γονέας. Αν υπήρχε ένα σχολικό νοσηλευτής, θα μπορούσε να δράσει άμεσα. Που κανονικά θα πέσει σε κάθε σχολείο να υπάρχει ένας σχολικός νοσηλευτής. Δεν υπάρχει. Σχολικοί ψυχολόγοι δεν υπάρχουν. Πηγαίνει ένας ψυχολόγος για 10 σχολεία. Αυτά λοιπόν είναι λύσεις του ποδαριού ή λύσεις που τελικά δεν προσφέρουν λύση. Απλώς το βαφτίζουν. Οι εκάστοτε υπουργοί το βαφτίζουν λύση, αλλά δεν είναι λύση ένας σχολικός σύμβουλος ή ένας σχολικός ψυχολόγος για 10 σχολεία ή παράλληλες στηρίξεις που δεν υπάρχουν ή νοσηλευτές που δεν υπάρχουν ή σχολικές μονάδες που δεν υπάρχουν ή και αυτές που υπάρχουν, οι αυλές έχουν γίνει, έχουν γεμίσει με κοντέινερς. Αυτό λοιπόν δεν είναι σχολείο που αρμόζει στον 21ο αιώνα, στα παιδιά μας. Αυτό δεν είναι σχολείο. Κάπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά όχι σχολείο. Όταν μια αίθουσα στα σχολεία μέσα, αντί να βάλουν 17-18 παιδιά που είναι το κανονικό, στη βάζουν 24-25-27-29 παιδιά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν δεν μορφώνει. Κύριε Χατζηγεωργίου. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο πλέον, εμείς οι γονείς, όλοι οι γονείς, σε όλη αυτή την κατάσταση της φτωχοποίησης που ζούμε καθημερινά, να θέλουμε και ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός μας να πηγαίνει στην ιδιωτική παιδεία για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Κύριε Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.